χαιρετισμό του Νίκου Καζαντζάκη, οι ιδιαιτερότητες μιας παρερμηνίας και να πω εγώ μόνο ότι ως έφηβος ο Καζαντζάκης ήταν αυτός που με οδήγησε και εμένα με όποιο τρόπο με οδηγήσει στο να πω τον έτσι. Από πολύ νωρίς είχε συσχετίσει τη φιλοσοφία του Νίτσε με τη θεωρία του Δαρβίνου.
και ιδιαίτερα την θεωρία του περί υπερανθρώπου. Αυτό τουλάχιστον το συσχετισμό, άλλος δυστυχώς δεν πρόλαβε, αλλά αυτό τουλάχιστον το συσχετισμό πρόλαβε άκρως περιφρονητικά να τραβηχτεί ο ίδιος ο φιλόσοφος, όπου αποκαλεί τους μελετητές που προέβησαν σε αυτή την ερμηνεία, δηλαδή ότι ο υπεράνθρωπος έχει μία θεμελίωση δαρβινισμού και από εκεί και πέρα ο νιτσεϊσμός προσπάθησε να θεμελιώσει το κοινωνικό δαρβινισμό πάνω σε μια τέτοια ερμηνεία του Νίτσε. Αποκάλεσε λοιπόν ο Νίτσε τους μελετητές του αυτούς βόδια, με την επισήμανση ότι θα προτιμούσε να διαγράψει τα έργα του σε μια άλλη γλώσσα όπως τα γαλλικά και να μην απευθύνονταν σε Γερμανούς αναγνώστες. Τώρα, τον πέραν της Ελλάδας συσχετισμό της φιλοσοφίας του Νίτσε με τη θεωρία του Δαρβίνου μετέφερε στην Ελλάδα ο νιτσεϊστής Βλαστός, ο Πέτρος Βλαστός, ο οποίος διατυπώνει τις σχετικές απόψεις του και τις δημοσιεύσεις του στο Νουμά την ίδια ακριβώς χρονιά που ο Καζαντζάκης περατώνει τη διατριβή του, το 1908. Μάλιστα, και του έχει μεγάλη σημασία για το πλαίσιο εντός το οποίο συζητούμε, θα συνεχίσει να δημοσιεύει και να δημοσιοποιεί τις ίδιες απόψεις και να προβαίνει στον αυτό συσχετισμό ως το 1914. Παράλληλα και σε ένα στενότερο πλαίσιο, ο Ιωάννης Ζερβός στην βιβλιοκριτική του για τη διατριβή του Καζαντζάκη ευθέως και ρητά συνδέει και κυριολεκτικά υπογραμμίζει τη στενή σχέση του φιλοσοφικού στοχασμού του Νίτσε με τη θεωρία του Δαρβίνου και επομένως υποβάλλει τη σχέση του νιτσεϊσμού της διατριβής του Καζαντζάκη με τη δαρβινική θεωρία. Μετά από όλα αυτά νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε. Η πρωτοβουλία μετάφρασης και έκδοση του 1915 του κλασικού έργου του Δαρβίνου στην Ελλάδα από τον Καζαντζάκη σηματοδοτεί την εκ μέρους του προσπάθεια εξοικείωσης του Έλληνα αναγνώστη με ένα έργο εμβληματικά συνδεδεμένο κατά τον νιτσεϊσμό αλλά και κατά τους επικριτές του, με τη φιλοσοφία του Νίτσε γενικώς και στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1908-1914 πιο συγκεκριμένα. Αυτά σε ευρύτερο πλαίσιο, γιατί σε στενότερο πλαίσιο σηματοδοτεί και κάτι άλλο. Την πρόθεση του Καζαντζάκη να συνδέσει το όνομά του όχι μόνο με τον νιτσεϊσμό μέσα από μία μελέτη, τη διατριβή του, αλλά και με ένα έργο κρίσιμο για τη θεμελίωση του νιτσεϊσμού ως παρερμηνίας του Νίτσε μέσα από τη μετάφραση του έργου αυτού, που είναι το έργο του Δαρβίνου. Συναφές, ή μάλλον εν γενώ συνεφασμένο με όλα όσα προαναφέρθηκαν, καταληκτικό στοιχείο. Το δαρβινικό νιτσεϊστικό σχέδιο του Βλαστού, που περιλαμβάνει κατά δήλωση του ιδίου εισαγωγικά την εξαφάνιση εθνών, κλείνοντα εισαγωγικά, την ίδια χρονιά, το 1908, συναντά την καταληκτική απειλητική πρόβλεψη του Καζαντζάκη για την εξαφάνιση λαών, παραθέτω από Καζαντζάκη, στηριζόμενη σε ένα δαρβινικό νιτσεϊστικό πλαίσιο επίσης. Πάντως, το αυτό ερώτημα, μετά από όλα όσα έχουμε πραγματευτεί στο σημείο αυτό, επανέρχεται χρονικά όμως διαφορετικά προσδιορισμένο. Και μετά από αυτήν την τόσο ευκρινού συμβολισμού χειρονομία μετάφραση του κλασικού έργου του Δαρβίνου, ποια η ιδεολογική πορεία του Καζαντζάκη και ποια η τύχη του νιτσεϊσμού του στο πλαίσιο της. Ο συγγραφέας εξέφρασε ακολούθως τον εξαιρετικό θαυμασμό του για τον Μουσολίνη και τον Φράγκο. Αυτό ακριβώς το τόσο επιμελώς και έχω στοιχεία γύρω από αυτά, το οποίο χρειαστείτε θα επικαλεστώ, σχεδόν αποσιωπημένο περιεχόμενο του εξαιρετικού θαυμασμού του προς τους δύο τελευταίους, θα παρακολουθήσουμε αμέσως στη συνέχεια. Διατυπώνουμε την υπόθεση ότι αφενός το γεγονός της μοναδικότητας της έντασης των συναισθημάτων του Καζαντζάκη όσον αφορά τις περιπτώσεις του Μουσολίνου και του Φράγκο, δηλαδή ο εκστατικός θαυμασμός και η συγκίνηση που αυτός προξενεί, αφετέρου η άπαξ απαντώμενη στον ίδιο συγγραφέα αναλυτική αιτιολόγηση των λόγων που τον οδηγούν στον θαυμασμό αυτόν, θα μας αποκαλύψουν πλευρές σημαντικές, νομίζω, του νιτσεϊσμού του. Αυτό λοιπόν τον εκστατικό θαυμασμό του Καζαντζάκη και τους δύο ηγέτες, τον Μουσολίνη και τον Φράγκο, θα παρακολουθήσουμε αμέσως στη συνέχεια. Σχετικά με τον θαυμασμό του, τον ευθέως και ενεργός νιτσεϊστικού τύπου θαυμασμό του για τον Μουσολίνη, επιλέγουμε τα πιο κέρια σημεία της σχετικής του επικολληλικής προβολής, τα χαρακτηριστικότερα σημάδια της πέραν του καλού και του κακού λατρείας της δύναμης εκ μέρους του Καζαντζάκη. Από εδώ και πέρα είναι επιλεκτικά παραθέματα από τις εντυπώσεις του που δημοσιεύονται στο τύπο της εποχής σε σχέση με τον Μουσολίνη. Εδώ, στη Ρώμη, υπάρχει ένας άνθρωπος, καλός ή κακός, σωτήρας ή ολέθριος, δεν ξέρουμε. Μα ένας άνθρωπος δυνατός. Όλοι παρασύρονται από το στρόβιλο που δημιουργεί η ύπαρξη του ανθρώπου τούτου. Αυτός ο άνθρωπος άνοιξε ένα δρόμο. Κρατά ένα έθνος στα χέρια του.
έχει το δικαίωμα να φέρνεται όπως θέλει. Τώρα ή ποτέ. Να η κραυγή της ιστορίας που συναρπάζει επιτακτική κάθε στιγμή τον άντρα της ενέργειας. Αυτή είναι η κραυγή του Μουσολίνη. Το κέντρο της δύναμής του δεν είναι η διαλεκτική λογική, μα η θέληση. Μια θέληση οπλισμένη, προσέξτε. Μια θέληση οπλισμένη με όπλα τελευταίου συστήματος. Εφόσον η θέληση μετουσιώνει την πραγματικότητα, μεταχειρίζεται έτσι τα πιο θετικά σύγχρονα μέσα. Ο Μουσολίνη ζει σε μια ατμόσφαιρα τραγική. Ζει, πάσχει, ανατείνει τη θέλησή του, οραματίζεται. Αισθάνεται πάντα απάνω του μια δύναμη να τον σπρώχνει. Δεν μπορεί να σταματήσει. Ο Μουσολίνη ενεργεί σαν να ήταν όργανο μιας δύναμης ανώτερης του. Ενεργεί όχι ως δύναμη διανοητική, μα ως φυσική δύναμη. Και είτε πετύχει, είτε μη, αυτός μονάχα τη σκοτεινή δύναμη που τον έχει κυριεύσει, θα ξέρουν πως έκαναν το χρέος. Ποιο χρέος? Να σπρώξουν με όλες τις δυνάμεις την ιστορία. Κάθε πολεμιστής σπρώχνει την ιστορία προς τα εμπρός. Αδιάφορο κατά πού πολεμά. Και αν ακόμα σπρώχνει την ιστορία προς τα πίσω. Το ανώτατο χρέος, και αυτό το ενσαρκώνει Μουσολίνη, είναι η ορμή, η ζωτικότητα. Και η εξήμνηση της προσωπής της δύναμης ως υπερανθρώπου Μουσολίνη κορυφώνεται με μία απόφαση. Ο Μουσολίνη, κατά τον Καζαντζάκη, είναι ένας από τους τρεις, εισαγωγικά, ανώτατους τύπους που έχουν το δικαίωμα να πλάσουν κατ' εικόνα τους και ομοίωση τους ανθρώπους της εποχής του Καζαντζάκη. Κλείνει τα εισαγωγή. Προς ενταξία σε πλήρωση τοποθετικού αυτού πορτρέτου του ηγέτη του φασισμού από τον Καζαντζάκη, σημειώνουμε δύο χωρία από το κείμενο που αφορά τη συνέντευξη που πήρε ο συγγραφέας από τον Μουσολίνη. Το πρώτο αφορά την περιγραφή του σώματος του Μουσολίνου, ξέρετε, την εικόνα του Μουσολίνου, από τον Καζαντζάκη. Εδώ έχει μεταμορφωθεί. Κοντός είναι από τους τύπους που οι Γερμανοί λένε γίγαντες όταν κάθονται, μακρόμεσος και κοντοπόθαρος. Τέτοιο ήταν το σώμα του Γκέτε, του Βάγνερ και του Ήψεν. Το δεύτερο αφορά το σκοπό της συνέντευξης. Όταν ο ηγέτης τον ερωτά θα του υποβάλει ερωτήσεις, ο συγγραφέας απαντά όπως ένας τυπικός θαυμαστής προς το ίνταλμά του. Δεν θέλω τίποτα να ρωτήσω. Σας ευχαριστώ μονάχα που θελήσατε να σας δω. Και αν θέλετε, αποσύρωμαι. Η εκδήλωση αυτή θα πανθούν προς το ίνταλμα, το κολάκευσε όπως ήταν φυσικό. Περιγράφει ο Καζαντζάκης. Το πρόσωπό του μια στιγμή φωτίστηκε. Καλύνευσαν λίγο, πλήκαναν τα χαρακτηριστικά του. Είπε με λιγότερο θερμή φωνή. Α, αυτό ναι, μα όχι ομιλίες. Πάνω στο Φράγκο. Την πυρετική φλεγόμενη ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και συγκίνησης που δημιουργούσε στους φαλεγκίτες ο παντού στο Φράγκο, την αναπνέει και ο Καζαντζάκης, όπως μας αποκαλύπτει ο ίδιος σε άλλη απόψη. Ας δούμε πώς περιγράφει τόσο τη συμμετοχή του στην ατμόσφαιρα αυτή, όσο και τον λόγο που την προκαλεί. Έφυγα από το γραφείο του αρχιστράτηγου Φράγκο. Γύριζα τα στενά δρομάκια της Άβυλας και ανάπνεα με ταραχή τον αγέρα, σκληρό, αποφασιστικό, φλεγόμενο, που περικυκλώνει τον αρχηγό της εθνικής τυχής, τριαμβευούση σήμερα Ισπανίας. Ένιωθα πως αυτός είναι ο άνθρωπος που ξέρει να κυβερνάει, η αλήγηση θέληση που ξέρει να τιμωρεί και να επιβάλλεται. Ο ίδιος ο συγγραφέας, από αφορμή τη συνέντευξή του αυτή τη φορά με τον Φράγκο, καταλαμβάνεται και πάλι την ίδια άκρο θετική συναισθηματική κινητοποίηση που τον διέκρινε και στην περίπτωση της συνέντευξής του με τον Μουσολίνη. Πιο συγκεκριμένα, ενώ οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι, ξένοι ανταποκριτές, νιώθουν δυσφορία μετά τη γνωριμία τους με τον Φράγκο και τη συνέντευξη που τους έδωσε, όπως μαρτυρεί ο ίδιος ο Καζαντζάκης, ο συγγραφέας και μόνον αυτός θα αποτελέσει την εξαίρεση. Αισθάνεται χαρούμενο. Γιατί άραγε? Ας παρακολουθήσουμε τόσο τη σχετική περιγραφή της ατμόσφαιρας μετά τη συνέντευξη, όσο και την αιτία της χαράς και του θαυμασμού του. Δηλαδή το λόγο για τον οποίο χαιρόταν να βλέπει και να ακούει τον Φράγκο. Εισαγωγικά. Όταν βγήκαμε έξω οι σύντροφοί μου, έκαναν έναν ελαφρό μορφασμό δυσφορίας. Μα εγώ ήμουν χαρούμενος, γιατί είδα έναν άνθρωπο τέλειο όργανο της εποχής του, πειθαρχημένον εργάτη και συνεργάτη του φοβερού ανήλαιου καιρού που ζούμε. Πάντως, αυτή η χαρά δεν είναι επακόλουθο της συγκεκριμένης συνέντευξης. Ο θαυμασμός είναι διαρκής και επομένως η συγκίνηση που το συνοδεύει προηγείται της συνέντευξης. Κάθομαι στον διάδρομο τώρα του Φράγκο και περιμένω με συγκίνηση τη στιγμή που θα αντικρίσω τον άντρα που ανέλαβε ένα δυσκολότατο άθλημα. Όσο για τον θαυμασμό, είναι αυτός ο ίδιος που τον διακατήχε προς τον Μουσολίνη. Απαντάται και εδώ η ίδια ακριβώς τυπική στάση του θαυμαστή προς το ίντερνετ. Μάλιστα τη σύνδεση, ταύτιση, ρητά την ομολογή και ο ίδιος ο Καζαντζάκης. Εισαγωγικά. Ανυπομονώ κι εγώ μαζί με τους δημοσιογράφους. Μα όχι για να ακούσω τι θα πει ο Φράγκο, παρά μονάχα για να τον δω. Κάποτε που είδα τον Μουσολίνη, μας επιστρέφει στην παλιά συνέντευξη, κάποτε που είδα τον Μουσολίνη και με ρώτησε τι θέλετε,
Τίποτα το αποκρίθηκα τότε. Μονάχα να σας δω. Αυτά ως το 1936, από αφορμή κυρίως τον Μουσολίνη και το καθεστώς, τον Φράγκο και τον πόλεμό του. Μετά την αφήγηση τόσο του εξαιρετικού θαυμασμού του Καζαντζάκη όσο και της αναλυτικής αιτιολόγησης του σχετικά με τον Μουσολίνη και τον Φράγκο, θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε ποια ήταν η χειρονομία και ποια η λύση την οποία επίβρε ο Καζαντζάκης, προκειμένου και τη χειρονομία να πραγματοποιήσει, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σταθερότητα, το βάθος και την ένταση του νιτσιεϊσμού του, αλλά και τη δημόσια εικόνα του να μην στιγματίσει τόσο στο παρόν της εποχής, τη σύγχρονη με τη συγκεκριμένη χειρονομία, όσο και στο μέλλον. Πρόκειται για την ακόλουθη χειρονομία, η οποία, επαναλαμβάνουμε, έχει σχεδόν αποσιοποιηθεί. Ο Καζαντζάκης συνεργάστηκε ως διανοούμενος με το διεκτορικό καθεστώς του Ιωάννη Μεταξά. Συνεργάστηκε ως διανοούμενος με το μεταξικό καθεστώς, με το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Η διάρκεια της συνεργασίας ήταν μεγαλύτερη από ένα χρόνο, σταθερή, χωρίς καμία μεταβολή ή αναθεώρηση και δεν τερματίστηκε με πρωτοβουλία του ίδιου ή του καθεστώτος. Αντίθετα, όπως θα διαπιστώσουμε στη συνέχεια, ο συγγραφέας στόχευε η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί με τη δημοσίευση και δεύτερο έργο του, τα χειρόγραφα το οποίο είχε ήδη αποστείλει στο περιοδικό Νεολαία. Το περιοδικό Νεολαία ήταν το επίσημο όργανο της Νεολαίας του Μεταξά. Η συγκεκριμένη συνεργασία τερματίστηκε αναγκαστικά μόνο με την κατάρρευση του καθεστώτος και τη συνθηκολόγηση της Ελλάδας με τον Γερμανό. Πιο διακριβωμένα, επιβεβαιώνουμε ως γεγονός ότι ο Καζαντζάκης δημοσίευσε το έργο του στα χρόνια του Μεγάλου Αλέξανδρου στο 72 περιοδικό Νεολαία. Τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζουμε είναι τα ακόλουθα. Η δημοσίευση του έργου σε συνέχειες περιλάμβανε 62 τέτοιου του περιοδικού. Η πρώτη δημοσίευση έγινε στις 10 Δευτέρου 1940 και η τελευταία στις 26 Τετάρτου 1941. Όλα αυτά τα ευρήματα είναι από τη βιβλιοθήκη της Βουλής, γιατί σχετική βιβλιογραφία δεν υπάρχει. Αντιθέτως, για πολλά υπάρχουν ακόμη και ελλείψεις, ειδικά για τις ανταποκρίσεις του Καζαντζάκη, λείπουν και από το μικροφίλμ η σχετική ανταπόκριση και από τα αρχεία της Βουλής. Αφιέρωσα περίπου ένα μήνα προκειμένου να βρω την ανταπόκριση για τον Φράγκο. Η λύση την οποία επέλεξε ο Καζαντζάκης προκειμένου να μην διαψευστεί η δημόσια εικόνα του και στιγματιστεί στο παρόν και κυρίως στο μέλλον, ήταν από παλιά γνώριμη σε αυτόν και δοκιμασμένη, για άλλους λόγους βέβαια τότε, κατ' επανάληψη από τον ίδιο. Ήταν αυτή του ψευδόνυμου. Αυτή τη φορά εμφανίζεται στο περιοδικό Νεολαία του Μεταξά με το ψευδόνυμο α-κεφαλαίο.β-κεφαλαίο.γ-κεφαλαίο. Στο σημείο αυτό ακριβώς θα πρέπει να γίνει μια επισήμανση. Η συνεργασία του Καζαντζάκη με το καθεστώς 4ης Αυγούστου δεν οφείλεται μόνο στο ότι ο επικεφαλής του καθεστώτος ο Ιωάννης Μεταξάς είναι ένας ηγέτης, ο οποίος έχει προφανέστατα όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που τον εντάσσουν στη χωρία των συγχρόνων του ηγετών φασιστικών καθεστώτων όπως είναι ο Μουσολίνη και ο Φράγκο, στους οποίους διακριβώσαμε ότι ως κατεξαρχήν υπερανθρώπους της δύναμης τόσο θαύμαζε ο Καζαντζάκης. Το συγκεκριμένο συγγραφέα δεν τον ηλεκτρίζουν μόνο οι προαναφερθέντες ηγέτες και συνεπώς ο όποιος όμοιός του. Το συγκινεί και ας προσέξουμε, τον ενθουσιάζει και η νεολαία των καθεστώτων αυτών. Τόσο η ιταλική φασιστική, όσο και οι άλλοι, αυτοί των φαλακητών και φαλακητισών του καθεστώτος του Φράγκο. Αυτούς τους τελευταίους, με διάπειρο λυρισμό είναι αλήθεια, εμεί μόλις 3 χρόνια πριν συνεργαστεί με το μεταξικό καθεστώς και την νεολαία του. Εισαγωγικά. Μια δεκαετία φαλακίδες περνούν αγκαλιασμένοι όμο τον όμο και τραγουδούν τον ύμνο της φάλαγγας. Μπροστά πήγαιναν δύο νέες φαλακίδες, με ορθά τα στήθη και πάνω στην καρδιά τους και εντυμένα τα 5 κόκκινα φαλακίδικα βέλη. Τέντωσα το αυτή να ακούσω. Έτσι που τραγουδιούνταν από δυνατά νεανικά λαρίκια ο ύμνος αυτός, ξεπερνούσε τα σύνορα της Ισπανίας. Ξεπερνούσε την ιδέα που υμνούσε και γίνονταν με ανάλαφρες αλλαγές ένας παγκόσμιος ύμνος του έρωτα και του θανάτου. Μετά και από αυτά τα οποία επιπροσθέτως αναφέραμε, δεν υπάρχει κανένας λόγος για να μπορεί κάποιος σχετικά με το ότι ο Καζαντζάκης αποφασίζει να προσφέρει πνευματικά στους συνονόματούς τους και σε αδρές γραμμές ομογάμετους φαλακίδες και φαλακίδισες της αιώνα. Καταληκτικό ερώτημα το οποίο αφορά την εκμέρους του επιλογή του μέσου προσφοράς. Το περιοδικό. Γιατί σε περιοδικό. Και σε σχέση με το ζήτημα αυτό είχε αποκρισταλωμένη άποψη ο συγγραφέας χρόνια πριν, αναφερόμενος στην Ιταλία του Μουσολίνη, είχε αποφανθεί εισαγωγικά ότι το κλειδί της σύγχρονης πνευματικής Ιταλίας είναι τα περιοδικά που εκδίδονται με φασιστικό ιδανικό. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να προκαλέσει αρκετή συζήτηση.
Ο λόγος είναι στο κείμενο. Αναφέρεται στον όμιλο τρόπο της υπαρξιακής πράγματος της ελευθερίας που έχει, αλλά και φόβος και ο τρόμος απέναντι στο ακατάλληλο του Θεού. Ήθελα να σας ρωτήσω σε αυτή τη δυναμική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ επιφάνειας και βάθους. Πιστεύετε ότι η όρη είναι ισότιμη, δηλαδή πιστεύετε, δεν είναι σαν και ανόημα, είναι κάπου το ενδιάμεσο που είναι αν θέλετε η συνδιαλλαγή, αλλά και το πρίνα ως απότοκο αυτή τη σχέση. Αυτό που θέλω να σα ρωτήσω έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλο είναι καθαρά ιστορικό σε σχέση με τη φιλοσοφία. Ο Σάρτρ έχει νοηματοδοτήσει. Έχει νοηματοδοτήσει καλώ ή κακώ το μηδέν στην υπαρξιακή συνδιαλλαγή μα. Και το πόσο πιστεύω ότι σα έχει επηρεάσει και εσά στην επιλογή αυτή ακριβώ του μηδένο. Το δεύτερο, δεύτερο σκέλο είναι στο κατά πόσο πιστεύω ότι αυτή η όλη μπορεί να είναι ισότιμη. Η επιφάνεια όπω περιγράφεται και. Προς το πρώτο ερώτημα, κατά σύμπτωση που δεν είναι σύμπτωση, το πρώτο κείμενο που δημοσίευσε ήταν πάνω στο Σάρτρ. Ο Σάρτρ όντως μίλησε για το μηδέν, το ανέλησε το μηδέν, ανέλησε και τη σχέση μας με το μηδέν, με πολύ ενδιαφέρον τρόπο και διαισθητικό, και κάτι από αυτά που έχω πει ασφαλώς και βρίσκεται εκεί μέσα, μόνο που ο Σάρτρ αναλύει το μηδέν μηδενιστικά. Δηλαδή, βρίσκει αυτά τα οποία μπορεί να μας ενδιαφέρουν στο μηδέν, αλλά η κατάληξή του, η απόλυξή του, η προοπτική του, φαίνεται στην δική μου αίσθηση ότι είναι μηδενιστική. Αυτό δεν είναι κατηγορία, είναι διαπίστωση. Και γι' αυτό από ένα σημείο και μετά, ενώ η φιλοσοφία της ύπαρξης ασφαλώς του οφείλει πάρα πολλά, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πως εκείνο που χαράσει εναρκτικά ο Κιν και εγώ είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό που θα μας ενδιαφέρει από μια άποψη ισοστάθμισης των δύο όρων που έρχονται στο δεύτερο ερώτημα, εκεί δεν θα μπορούσα να, δεν θα ήθελα να κάνω σύγκριση μεταξύ των δύο. Για μένα αρκεί το ότι είναι συμπληρωματική. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλο. Φυσικά, όπως λέγαμε και το πρωί, η επιφάνεια είναι το προφανές. Ο Ντελέζ έλεγε «le plus profond c'est la peau». Δηλαδή το πιο βαθύ πράγμα είναι η επιδερμίδα. Το δέρμα. Αλλά δεν σημαίνει καθόλου ότι η επιφάνεια ή η επιδερμίδα δεν έχουν γλώσσα, δεν έχουν έκφραση. Άρα θα διστάσω να κάνω σύγκριση μεταξύ των δύο. Νομίζω ότι το ένα αφορά στο άλλο. Στον κύριο Λαβρέλη, συγχαρητήρια για την ομιλία σας. Πέραν του χαρακτηρισμού του Νίτσε Βόδια προς τους ανθρώπους που επικαλούνταν με αυτόν τον τρόπο που εκθέσατε τη θεωρία του, δεν αναφερθήκατε καθόλου στην ίδια τη σύλληψη του Νίτσε, ως προς τη βούληση για δύναμη, και με ποιον τρόπο, αν κατά κάποιο τρόπο, οι επιλογές και οι απόψεις του Καζαντζάκη συμβαδίζουν με αυτή την αντίληψη, βρίσκουν ρίσματα πάνω σε αυτή, για να εκφραστούν με τον τρόπο που εκφράστηκαν. Σε καταρχάς, αυτό το έκανε ένα γεωργητή. Ο σκοπός μου ήταν πολύ συγκεκριμένο. Όσον αφορά την ιστορία των ιδεών στην Ελλάδα, και για να εξελιχθώ, γιατί είναι απαραίτητο, αν διαβάσει κάποιο το κανόνα της ιστορίας των ειδών που όσον αφορά τη λογοτεχνία είναι οι ιστορίες της νοητικής λογοτεχνίας και διαβάσει τι γράφουν ο Δημαράς και άλλοι για τον Πλαστό, θα δει ότι έχει γίνει κάθε προσπάθεια να μην εμφανιστεί καθόλου ότι το γεγονός ότι υπήρξαν ο πατέρας Νίτσε στην Ελλάδα. Η περίπτωση του Πλαστού είναι πολύ πιο χαρακτηριστική από τον Καζαντζάκη και πολύ ενδιαφέρουσα από άλλη άποψη. Οι οποίοι ήταν κυριολεκτικά πρόδρομοι της ιδεολογίας του ναζισμού. Αυτό δεν οφείλεται σε καμία μεταφυσική αλληλεγγύη, αλλά είναι το γεγονός ότι ο Πλαστός ομολογεί ότι οι επιδράσεις του για να θεμελιώσει τον ρατσισμό, τον ρατσισμό, τον κοινωνικό, τον κοινωνικό ρατσισμό, την επονική και όλα αυτά, είναι δύο συγγραφείς πάρα πολύ σημαντικοί για όλες αυτές τις θεωρίες του 20ου αιώνα, ο Γκομπινό και ο Τσάνταλε, οι οποίοι έχουν εμπνεύσει για τον κύριο θεμελιωτή θεωρητικό του ναζισμού, που είναι ο Ρόζενμπεργκ, και τυχαίνει ο Βλαστός, και το έχω δείξει αυτό,
σε άλλο κείμενό μου, πραγματικά σε όλες τις βασικές θέσεις και επιχειρηματολογία του Ναζισμού να προηγείται κατά 20 τουλάχιστον χρόνια. Λοιπόν, η χρέος μου ήταν, θα μπορούσα να μιλήσω κι εγώ, να μην έχω τον άχαρο ρόλο να παρουσιάσω τον Καζαντζάκη και να μιλήσω γιατί για τη φιλοσοφία του Νίτσε, γιατί να ασχολείσαι με βρωμίες και σκουπίδια παρεμπινιών είναι δυσάρεστο έργο. Όμως, το όφυλα, διότι υπάρχει ένα έλλειμμα, επαναλαμβάνω, ο Δημαράς, για παράδειγμα, μας δίνοντας το Πανεπιστήμιο, γιατί πρέπει κάπου να βλέπουμε πώς διαδίδονται, πώς υπάρχει ο κανόνας και πώς υπάρχουν οι προσλήψεις γύρω από την ιστορία των ειδών, γράφει, και αυτό διαβάζανε εκατοντάδες φιλόλογοι όταν είχαν το Δημαρά για τη βίβλο που πέραν το πτυχίο, ότι ο Βλαστόρος, που φρήθηκαν σαν αντικομιτή γράφει, ήταν ένας νεαρός, ενθουσιώδης, που γράφει και μερικές υπερβολές. Αυτό γράφει για τον Βλαστό στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Άλλοι δεν γράφουν τίποτα. Άλλοι δεν γράφουν τίποτα. Στο Καζαντζάκι έχει γίνει κάθε προσπάθεια. Ο Πρεβελάκης που γράφει την ευρωβιογραφία του και ήταν από δίπλα, γράφει όταν έχει την ευρωγραφία μετά το θάνατο του, συνεργάστηκε με ένα νεανικό περιοδικό της εποχής. Εγώ είχα δυσκολίες να βρω τα περί του Φράγκο επί ένα μήνα. Στην βιβλιοθήκη της Βουλής, αν πάτε, ούτε μικροφίλ, ούτε στο αρχείο πάνω το οποίο έγινε το μικροφίλ, υπάρχει το μήνα. Ήρθε, έχει εξαφανιστεί. Από το Δεκέμβριο του 1936 λείπει ένα φύλλο από την καθημερινή. Περιέργω. Το χρέο μου ήταν αυτό, για να εξηγήσω. Μου είναι άχαρο σε ένα συνέδριο να πω αυτό. Όταν όμως υπάρχει τέτοιο έλλειμμα στην ιστορία των ειδών, και όταν είμαι σε θέση να γνωρίζω από τις αντιδράσεις προς το βιβλίο μου ότι υπάρχουν τόσο χοντρές ενοχλήσεις, εγώ επανέρχομαι και το παρουσιάζω. Λοιπόν, άλλοι συνάδελφοι μίλησαν με την ιδιωτική. Τώρα, μου φαίνεται, χωρίς να θέλω να χρησιμοποιήσω τη φρασιολογία Νίτσε, μου φαίνεται άνευ νοήματο να συζητήσω τα χοντροειδή του Βλαστού και του Καζαντζάκη με το ποια είναι η θεωρία της θέλησης για δύναμη στον Νίτσε. Δεν μπαίνω καν στον κόπο. Δεν μπαίνω καν στον κόπο να κάνω αυτό το πράγμα. Οι συνάδελφοι εδώ μίλησαν, η βιβλιογραφία είναι εκτενέστατη τι σήμερα εννοούμε γι' αυτό και βεβαίως δεν ήταν αυτός ο στόχος. Τι να πω για τώρα, κανείς μπορεί να συζητάει για διάφορες ερμηνείες γύρω από τη θέληση για δύναμη. Ξέρω εγώ αν είναι τελικά μια μεταφυσική θεωρία. Υπάρχει μια ολόκληρη βιβλιογραφία, αλλά να συζητήσουμε αν αυτά σήμερα, το 2013 που λέει ο Καζαντζάκης ή τα άλλα που λέει ο Βλαστός, έχουν ή δεν έχουν, άλλο να παρουσιάσουμε το κεφάλαιο αυτών των ιδεών στην Ελλάδα, εκεί υπάρχει έλλειμμα, αλλά το τι εννοούσε ο Νίτσε ως θέληση για δύναμη, υπάρχει περίσσευμα πια στον χώρο του φιλοσοφικού. Έτσι, γι' αυτό δεν το έκανα. Ναι, στη συνέχεια. Είδαμε ότι παρουσιάσατε και ντοκουμέντα ότι είχε εκφραστεί θετικά για το Φράγκο και για το Μουσολίνι. Ο Χίτλερ έμεινε έξω από την εμβέλεια αυτή τη προσπόλησή του. Ναι, δεν αναφέρει. Αργότερα ανασκεύεσαι όταν είδε τι συνέπειε αυτή τη ιδεολογία για τη στήλη των λαών τη Ευρώπη. Δεν το ξέρω. Κοιτάξτε, από νέο στην εποχή που τη διατριβή έστελνε επιστολέ. Ήταν ένα είδος αυτογραφίας που έστεινε σε περιοδικά της εποχής από το Παρίσι που βρισκότανε. Είχε συνδεθεί με τους πλέον ακραίους πολιτικούς κύκλους εκεί. Συνεχώς εξέφραζε τη δυσφορία του για την Γαλλική Επανάσταση και για τις αξίες και αρχές της Γαλλικής Επανάστασης. Και συνεπής προς όλα όσα είπα, ο τόσο νέος, το μόνο που έκανε, ενώ αηδίαζε κάθε φορά που αηδίαζε, έτσι δηλαδή, κάθε φορά που έβλεπε τα συνθήματα, τα ισότητες και όλα αυτά της Γαλλικής Επανάστασης, εκστασιαζόταν να πηγαίνει κάθε τόσο και να βλέπει τα αγάλματα που είχαν τον Ναπολέον. Ναι. Ναι, βέβαια εμένα σε ένα επίπεδο που ξεφεύγει τώρα, από μια έτσι απλό θαυμάσμα. Μάλιστα. Έχω ακούσει ότι είχε σχέση και με κάποιες ομάδες αναρχικών. Ο Καζαντζάκης ισχύει. Εγώ δεν έχω ακούσει, εγώ σας πω τι έχω διαβάσει. Από κείμενά μου. Δεν το ξέρω. Ναι, έλεγε κάτι πριν δύο μέρες πριν προ σαν γενικότερο.
όλοι οι προσπαθείτε είπε κύριε Ραμπρέλη, σημαντική ούσα. Δεν έχω τοποθέτηση. Όχι η παρουσία. Εγώ είμαι αναγνώστη συγκεκριμένα. Όλοι με αναγνώστη. Όλη η ανάγνωσή σα σε σχέση με τον Κυριαντάκη, ω σημαντική ούσα, επιβεβαιώνει την αλήθεια τη βούληση για δύναμη του Νίτσε ω πολιτική αρχή ανάδειξη του πολέμου ενάντια στην επίπλαστη εικόνα τη μαζική κοινωνία και τη μαζική δημοκρατία. Η δημοκρατία, για να μην γίνω σαφή, μέσα σε εισαγωγικά, δηλαδή του κράτου χωρί το Δήμο. Εσεί, αν δεν κάνω το κλίμα, θα ξαναγίσω τον κύριο Δόικο, εκτό αν υπάρχει για εσά ερώτηση. Α ακολουθήσω τον κύριο. Δεν πειράζει. Εξαιρετική συλλογιστική σας, πραγματικά πολύ αγαπητική. Απλώς μόνο μία παρατήρηση, αν έχετε κάτι να πείτε από αυτού. Βλέπετε να υπάρχει ένας μεταφυσικός κίνδυνος να αναδύεται κάτι το οποίο δεν θα το ήθελε ο Νίτσε, το απέφευγε, όταν δίνουμε στο βάθος, στο αόρατο βάθος, στο μειών βάθος, όταν του δίνουμε αυτή την υπόσταση, όταν το φέρνουμε στην επιφάνεια, υπάρχει κάποιο μεταφυσικό κίνδυνο ή δεν νομίζετε το επιτέλεσμα. Ως προς το αόρατο βάθος και τη σχέση με το, μειών, δεν θα έλεγα ότι θα συμφωνούσε ότι το αόρατο βάθος είναι το μειών. Το αόρατο βάθος έχει μία δυναμική. Εγώ τη συνέντευξα με το μηδέν. Το μηδέν και το μειών δεν ταυτόσιμο. Τώρα, ως προς το μεταφυσικό κίνδυνο, να πω το εξής, έτσι από πρώτη αντίδραση. Εάν με την λέξη μεταφυσική εννοούμε πράγματα που συνδέονται με την κριτική, τη σφοδρή κριτική του Νίτσε εναντίον του χριστιανισμού και την εξουσιαστική προοπτική του Νίτσε, τότε μεταφυσικός κίνδυνος θα μπορούσε να θεωρηθεί κάτι άλλο και αυτό που είπα εγώ. Αλλά ως προς τη λέξη μεταφυσική, ως προς το μεταφυσικό στοιχείο, πώς να το προσδιορίσουμε σε σχέση με μια συγκεκριμένη θρησκεία, ο ίδιος δεν θα το αποσυνέδεα, δεν θα το αποσύνδεα από τον Νίτσε. Δηλαδή, το μεταφυσικό στοιχείο και ο Νίτσε, κατά δική μου γνώμη, δεν είναι ξένα μεταξύ τους πράγματα. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Απλώς. Επομένως, δεν βλέπω τον κίνδυνο. Από αυτή την άποψη δεν βλέπω τον κίνδυνο. Εάν το πάμε και το οδηγήσουμε σε σχέση με κάποιες συγκεκριμένες ή κάποιες συγκεκριμένες θρησκείες και πάμε ως προς την κατεύθυνση της εξουσιαστικότητας των θρησκειών, τότε ασφαλώς λέμε. Αν μπορούμε λίγο να συνεχίσουμε αυτό. Απλώς επειδή είπε κρεμία μια ερώτηση. Παρακαλώ. Πρώτο πρέπει να κάνουμε μια παρατήρηση χαρακτηριστική για την εξέταση της παρεμηνίας. Εκτός από την παρεμηνία που ξέρουμε από τον Λάσπερ και τον Καρδάκη, είναι γνωστό ότι ο Καρδάκη στην αρχή δεν χειριζόταν τι μυθολογίε, ξέρω εγώ, κάπου στι Αφρικάρε, από εδώ από εκεί. Έκανε πολλές αλλαγές νομίζω έχει γράψει ταξιδεύοντας το ταξίδι του στη Ρώμη για τη συνάντησή του στο ένα ανθρώπου ταξιδεύοντας, την Γαλλία και τα τέτοια. Έχει γράψει για τη συνάντησή του με τον Μουσολίνη, αλλά αυτό είναι βέβαια μετά το 22. Πιο πριν όμως είχε γοητευτεί από την Οκτωβριανή Επανάσταση. Είχε κάνει και εκεί ταξίδι και είχε παρακολουθήσει σε περίπτωση τα γεγονότα της Οκτωβριανής Επανάστασης από πολύ κοντά. Βέβαια κάπως έτσι ξεφύγανε η κομμουνιστική του ιδεολογία, η ικανοποίηση που είχε, έφτασε σε ένα θέμα και στράφηκε κάπου αλλού. Μια απλή ήταν μια παρατήρηση που θα κάνω. Ένα ερώτημα τώρα. Πιστεύετε ότι αυτές οι παρεμηνίες διανομένων λογοτεχνών όπως ο Βλαστός και ο Καρδογράφος Καρδάκης είναι ξέρω εγώ, παρουσιάζουν ένα διαφορετικό Νίτσε. Θα πιστεύατε, θα συμφωνούσα με την άποψη ότι σήμερα έχουμε μια πολύ πιο καθαρή εικόνα εμείς στην Ελλάδα, όσοι ασχολούμαστε με μια πολύ καθαρή εικόνα, ή ξέρω εγώ να μας πείτε και τρία ονόματα φιλοσόφων που μας πήγαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που μας πλησίασαν κοντά στον αληθινό Νίτσε. Καταρχάς, επειδή συμφωνώ με την άποψη του Νίτσε, η οποία επιβεβαιώνεται από το σκεπτή, δεν υπάρχει εκμυδένιση στον χώρο του πνεύματος. Οι ιδέες αυτές, ξέρετε, του Πλαστού, για παράδειγμα,
ή κάποιον άλλο, δεν χάθηκαν. Βρέθηκαν στο περιθώριο και επανέρχονται σήμερα. Έτσι, επανέρχονται. Γίνονται πάλι ενεργές. Οι αναφορές γίνονται πάλι σε αυτές τις, σε αυτόν τον νιτσεϊσμό στο ελληνικό πλαίσιο, γιατί θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο νιτσεϊσμός πρωτοδημιουργήθηκε με τα περιοδικά τέχνη και διόνυσος, συνδέθηκε με την ήττα του 1897 ρητά, την ταπείνωση της Ελλάδος ρητά από τον, και από τους εκδότες των περιοδικών τέχνη και διόνυσος, αλλά και από τον ίδιο τον Βλαστό, και το ιδεολόγημά του ήταν το εξής. Αν ο υπεράνθρωπος του Νίτσε αντιπροσωπεύεται στη Γερμανία από τον καγκελάριο Μπίσμαρκ και η Γερμανία οδηγήθηκε σε νικηφόρους πολέμους εναντίον για παράδειγμα της Γαλλίας, αν οι Έλληνες αποκτήσουν μια νιτσεϊκή συνείδηση όπως την εννοούμε εμείς και βρούμε και έναν ηγέτη υπεράνθρωπο, τότε θα μπορέσουμε να υπερβούμε την κρίση που για αυτούς ήταν μια κρίση που οφείλονταν για τον Βλαστό μέχρι και σε νόθευση της ελληνικής φυλής από τη Σημετική. Λέει ότι το κοινωνικό και εθνικό πρόβλημα είναι κατά βάση φυλετικό, της φυλετικής επιληξίας. Για τους άλλους δε, το θέμα ήταν ότι η ελληνική συνείδηση είχε πολύ χριστιανισμό και πολύ δημοκρατία και θα έπρεπε να επανέλθει σε αξίες κατά τους ίδιους, όπως αυτές που κατά τη γνώμη του πρόεδρου τον Νίτσε, και να πάρει να χορηγήσει ο χωρισμός σε κυρίους και δούλους κλπ. Προκειμένου να υπάρξει μια εθνική αναγέννηση και να πραγματοποιηθεί μεγάλη ιδέα. Είναι πολύ ευρύτερο το θέμα από αυτό που σας παρουσίασα. Έχει πολύ βαθιές ρίζες και συνδέθηκε με κρίσιμα εθνικά θέματα εκείνη την εποχή και με έναν έντονο αντίλογο, γιατί την ίδια εποχή υπάρχει ο Σκληρός, εκδίδεται το κομμουνιστικό μανιφέστο από τον ίδιο του Σκληρό και είναι και οι μόνοι οι οποίοι έρχονται σε αντιπαράθεση με τους νιτσεϊστές αυτού του τύπου. Και υπάρχει μια πολύ σκληρή συζήτηση και θα πρέπει να γίνει στην